Σε αδιέξοδο, οι αντιμέτωποι με την δύσκολη απόφαση της επιλογής ιδιωτικού παιδικού σταθμού βρέθηκαν και φέτος εκατοντάδες οικογένειες στα Χανιά με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί απορρόφησαν ένα μεγάλο αριθμό παιδιών, ταυτόχρονα όμως πολλά είναι αυτά που έμειναν εκτός. Έχουμε μεγάλη έλλειψη. Υπάρχουν μαμάδες που δεν έχουν που να πάνε τα παιδιά τους. Και υπάρχει νομίζω και ένας παιδικός σταθμός εκεί στην Νέα Χώρα που είναι κλειστός εδώ και πολύ καιρό. Είναι για ανακαίνιση και νομίζω ότι δεν τον έχουν ακόμα φτιάξει. Ναι, σίγουρα έχει μεγάλη ανάγκη ο τόπος για παιδικούς σταθμούς. Κάποιοι ιδιωτικοί σταθμοί, okay, μπορούμε να τους πληρώνουμε, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πιο πολύ δημόσιοι. Φυσικά και θα έπρεπε να είναι περισσότερες, γιατί και οι μαμάδες που δουλεύουν κάπως πρέπει να βολευτούν. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν τη στιγμή που θέλουμε παιδιά στην Ελλάδα. Ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων καταγγέλει τον αποκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών πανελλαδικά από τη δωρεάν προσχολική φροντίδα και αγωγή και ζητά την εξασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην προσχολική αγωγή σε δομές δημόσιες σύγχρονης παιδαγωγικής με το αναγκαίο μόνιμο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό. Την οικονομική δυνατότητα σίγουρα δεν την έχουν όλοι για να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Οπότε, αλλά τι κάνει καλά και αυτό το κράτος. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γυναικών Χανίων, από τα 320.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας πανελλαδικά, μόνο το 1/3 από αυτά, δηλαδή 107.650, έλαβαν το βάουτσερ για ένταξη σε παιδικό σταθμό μέσω ΕΣΠΑ. Στα Χανιά οι αντίστοιχες θέσεις στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς είναι περιορισμένες, ενώ οι παιδικοί σταθμοί του ΔΟΚΙΠ καλύπτουν ένα μέρος των αναγκών. Και πάλι πληρώνουν και πάλι δεν υπάρχουν θέσεις, ούτε και εκεί έχουν θέσεις. Υπάρχει και εκεί δηλαδή η έλλειψη. Από ό,τι ξέρω δηλαδή μαμάδες που έχουν για ΕΣΠΑ και τα λοιπά είναι καλυμμένες στις θέσεις. Έχει κάποιο κόστος, ναι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για την εποχή μας, αλλά ναι, πολλές φορές είναι και λύση ανάγκης, γιατί αν υπάρχει, αν οι γονείς εργάζονται δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να μείνει το παιδί στο σπίτι. Στα Χανιά λειτουργούν 12 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, από τους οποίους οι 5 και βρεφονηπιακοί, με τις θέσεις βρεφών ωστόσο να φτάνουν μόλις στις 90.